Αφρός Ιουμπίνε. Αφρός Ιουμπίνα. Πού είσαι, Μαρή? Πώς είσαι? Μουστάκι σου λείπει να το στρίψεις. Ωραία, Αφρός Ιουμπίνα. Και μία τέτοιο. Γλίτσα. Και μία γλίτσα. Γεια σας και καλώς ορίσατε γλυκά μου αφροστιουμπάκια, αφροστιουμπίνες, αφροστιουμπίνι μου, καλώς σας βρήκαμε σε άλλο ένα επεισόδιο σε αυτή εδώ τη σειρά Plot Twist Podcast με τα ερωτικά, ακραία ερωτικά σας δράματα. Anyway, πονάει ο κόσμος. Πονάει πάρα πολύ ο κόσμος, το είδαμε και στο προηγούμενο επεισόδιο, έχει γίνει χαμός. Κλάμα. Κλάμα, από ό,τι φαίνεται αυτή η σειρά έχει έρθει για να μείνει και αυτή η ενότητα έχει έρθει για να μείνει και έτσι όπως το πάμε μας βλέπω να βγάζω πάρα πολλά, δύο φορές το μήνα μας βλέπω να βγαίνουν τα ερωτικά δράματα γιατί έχουμε και άλλες θεματολογίες να γεμίσουμε παιδιά, αλλά ο κόσμος έχει πάρα πολλά ερωτικά θέματα. Πονάει η ψυχή μου, μην βλέπεις εσύ που είσαι τυχερός. Όχι, εσύ αγάπη μου έκανες την τύχη σου με αυτό εδώ το ζουζουνάκι κούκλε. Το jackpot του Λότο. Μία κοπέλα μου είχε γράψει σε σχόλιο: Αχ, Αφροδίτη μου, μου αρέσει. Χαλαρώνω όταν ακούω τη φωνή σου. Μου αρέσει να μιλάς συνέχεια. Το διάβαζε το Χρήστο και λέγε: Καλά, να έρθει να σε πάρει κάτι τέτοιο. Ότι δεν μ' αντέχει και καλά ο Χρήστος. Ποιο ρίτσες. Ποιο ρίτσες. Τι λες, βρε αγάπη μου. Έλα, πάμε στο θέμα μας. Αρχικά πρέπει να κάνετε εγγραφή, like, notification bell. Τι δεν έχουμε κάνει ακόμα. Όχι, δεν νομίζω, μας κοροϊδεύουν εδώ πέρα. Λοιπόν, πατάτε όλα αυτά που έπρεπε ήδη να έχετε πατήσει, βεβαίως. Με βρίσκεστε, έρχεστε δηλαδή να με βρείτε και στο Instagram, αλλά και στο TikTok, διότι είμαι full ενεργή και στα δύο. Αλλά και στα δύο, διότι τρέχουν και διαγωνισμοί κάθε μήνα τουλάχιστον. Ένας διαγωνισμός το μήνα, τουλάχιστον! Αλλά εκτός αυτού, σας δείχνω την καθημερινότητά μου και σε Insta Stories. Στο TikTok κάνω διάφορες βλακίες με τον Χρήστο. Θες να τα χάσεις, μωρή Αφροστιουμπίνα? Μωρή Αφροστιουμπίνε, θέλετε να τα χάσετε, ωραία? Δεν νομίζω. Για follow, για follow! Άντρα! Έλα, γυναίκα. Είσαι έτοιμος να ξεκινήσουμε με την πρώτη ιστορία? Πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε. Γλυκιά μου αφροστιουμπάρα, άκου να σου πω το θεματάκι που έχω. Για πες. Είσαι αφροστιουμπάρα. Αφροστιουμπίνος. Α, εσύ είναι αφροστιουμπίνος, βρε μωρό μου. Ωραία. Αλλά τώρα η μπάρα, η αφροστιουμπάρα, είμαι εγώ. Υπάρχει μετά από κάτω η αφροστιουμπίνα που με παρακολουθεί και ο αφροστιουμπίνος. Άρα εγώ είμαι πιο κάτω από όλους. Όχι, είσαι στους αφροστιουμπίνους. Υπάρχουν και τα αφροστιουμπάκια που είναι συνολικό. Αφροστιουμπάρος. Άμα ακουστάει. Είμαι 34 χρονών, παντρεμένη 6 χρόνια. Αγαπώ τον άντρα μου, δεν μ' αρέσουν αυτά που ξεκινάνε έτσι. Αγαπώ, είναι καλό στο σεξ, αλλά πάντα έχουν ένα αλλά. Το αλλά. Ναι. Τέλος πάντων, αγαπώ τον άντρα μου, δεν έχουμε ακόμα παιδάκι, είμαστε οι δυο μας, αλλά είμαστε μια χαρά. Ζωά. Το βασικότερο είναι αυτό, αγάπη μου. Το θέμα είναι να μην χρειάζεται να σου γεμίσει κάποιος η ζωή. Αν είσαι ευτυχισμένη με αυτό που έχεις, τέλειο. Τον σύζυγό μου είμαστε μαζί συνολικά 9 χρόνια, από τα 25. Πριν από αυτόν, είχα άστατο παρελθόν γενικά. Παρένθεση, ισχύει ο κανόνας των μέχρι 3, άρα δεν έχει ιδέα. Ωραία. Λοιπόν, τρία, όχι βρε, το ότι όταν σε ρωτάει οποιοδήποτε, ναι. Λες εγώ με τρεις. Γι' αυτό πρέπει να σε έρθει επί τρία. Δύο, τρεις. Σιγά βρα. Νομίζω ότι στους άντρες είναι το ανάποδο. Οι άντρες θα πούν 13, 23. Δύο, τρεις. Ναι, ναι. Φιλέρε. Στις γυναίκες επί τρία, στους άντρες δύο, τρία. Φιλέρε. Εντάξει, όχι σε όλους. Π.χ. Εντάξει, τέλος πάντων. Για να μην σταμπολιλογώ. Το θέμα μου είναι ότι κάποια βράδια που πέφτω στο κρεβάτι σκέφτομαι τον πρώην μου. Χωρίς να τον θέλω πίσω. Γιατί το σκέφτεσαι? Παρένθεση. Δεν θα ξαναέκανα ποτέ μαζί του σχέση και δεν θα άλλαζα με τίποτα τον άντρα μου. Παρεπιπτόντως, έχουμε μια χαρά σεξουαλική ζωή. Δεν στα είπα εγώ. Δεν στα είπα όλες αυτές. Δηλαδή, έχει βρει το καλό το παιδί. Είναι και καλός και στο κρεβάτι. Τα έχει όλα τα καλά, αλλά εμείς σκεφτόμαστε τον πρώην. Μωρή αφροστιουμπίνα. Οι άλλες κλαίνε γιατί δεν τον βρίσκουν. Εσύ τον έχεις και κλαίγεσαι γιατί. Δεν περιπερδεύω. Καλά, δεν κλείγεται. Ναι, εντάξει, κάτσε, θα δούμε τώρα το θέμα μας. Αλλά το σκέφτομαι τον πρώην επίτηδες πριν κοιμηθώ. Επίτηδες. Ναι και καλά βρισκόμαστε και μετά κάνουμε... Και τέλος δεν ξέρω, μου αρέσει πολύ να το σκέφτομαι και γενικά δεν έβγαλα άκρη. Τον είχα αγαπήσει πάρα πολύ, μπορώ να σου πω, ότι είναι ο πρώτος άντρας που με έκανε να ερωτευτώ
Και μετά εννοείται ο άντρας μου. Έρχεσαι δεύτερος. Ρε ματάκια μου, κάτσε λίγο για να καταλάβω. Δηλαδή, ξαπλώνεις με τον άντρα σου. Ξαπλώνει, τον σκέφτεται επίτηδες. Για να κάνεις σεξ. Όχι, ρε αγάπη μου. Τι. Αλλά τον σκέφτομαι το πρώην επίτηδες πριν κοιμηθώ. Έχουμε πει με τον άντρα έχει σεξουαλική ζωή μια χαρά. Ξαπλώνεις στο κρεβάτι, δεν κάνεις σεξ με τον άντρα της κάθε μέρα, αυτό θα έχουμε. Λοιπόν, ξαπλώνεις στο σεξ, ξαπλώνει να κοιμηθεί. Εκεί που πριν κοιμηθεί μας λέει ότι κάτι να ονειρεύεται επίτηδες στον πρώην της. Ότι κάνει και καλά σεξ, αλλά δεν θέλει να γυρίσεις αυτόν. Δεν τον θέλει, όχι, θέλει τον άντρα της. Αυτό μας έχει πει μέχρι στιγμής. Και ότι ο πρώην μας έχει ενημερώσει επίσης ότι είναι ο πρώτος στην ουσία ερωτάς της, ότι την έκανε να τον ερωτευτεί. Και μετά ο δεύτερος ερωτάς της είναι ο άντρας της. Όχι, το έχουμε. Ναι. Ωραία. Κάποιες φορές νιώθω τύψεις, κάποιες άλλες όχι, γιατί είναι μόνο σκέψεις. Αχ, να μου στο μυαλό σου. Εγώ θα εξακολουθώ να πιστεύω ότι τον σκέφτεσαι την ώρα που κάνεις με τον άντρα σου. Δεν αλλά... νομίζω ρε φίλε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από εκεί, αλλά τέλος πάντων, οκ, okay, πάμε να συνεχίσουμε. Θα ήθελα να ακούσω και τη γνώμη σου, αν και μικρότερη, είσαι πολύ όρημη και μου αρέσει πολύ ο τρόπος σκέψης. Αχ, γλυκιά μου, βρω στην πίνα. Συνέχισε. Λοιπόν, κάτσε μωρέ να το βρω. Α, είναι πολύ κακό. Θεωρείς είναι φυσιολογικό. Τι θα έκανα στη θέση μου? Θα σου λίγο. Πω εγώ τι θα έκανα στη θέση μου. Για πες εσύ. Άμα σκεφτόμουν την πρώην μου την ώρα που έκανα σεξ. S-E-S. Εγώ δεν το κρατάω. Εγώ κρατάω αυτό. Άμα κάνω λάθος, μπορείς να στείλεις ένα μηνυματάκι στην Αφροδίτη. Το σκέφτομαι το πρώην επίτηδες πριν κοιμηθώ. Να και καλά βρισκόμαστε. Και μετά να κάνουμε σεξ. Και τέλος, δεν ξέρω, μου αρέσει πολύ να το σκέφτομαι. Το σκέφτεται, φτιάχνει το story στο μυαλό της. Ότι το κλείνει μάτια, ότι τον και καλά τον συναντάει. Και καταλήγουν να κάνουν σεξ και μετά τέλος. Και κοιμάται. Ναι, αλλά τον σκέφτεται. Ναι, όχι όταν κάνει. Με τον άντρα της. Αυτό σου λέει, απλά για να πριν κοιμηθεί, κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί. Αυτό λέει, λοιπόν. Κάποιες φορές νιώθω τύψεις και κάποιες άλλες όχι, γιατί είναι μόνο σκέψεις. Θα ήθελα να ακούσω και τη γνώμη σου, αν και μικρότερη, ωραία, ναι. Τι θα έκανε στη θέση μου? Αρχικά μας έχει ξεκαθαρίσει, δηλαδή. Εγώ θα γίνω να τη πω: ρε φιλενάδα, πρέπει να έχει τώρα κάποιο αποθυμένο με τον πρώην, τράβα τον πρώην να το λύσει. Ας τον έρμο τον άντρα σου ήσυχο. Αλλά τώρα θα σου πω: αφού δεν τον θες τον πρώην, δεν θες για κανένα λόγο να είσαι μαζί του όπως μας αναφέρεις. Πέρναγες καλά από ό,τι κατάλαβα, αλλά και με τον άντρα σου μας λες ότι πέρναγες πάρα πολύ καλά. Άρα. Μ' αρέσει και το κοντόπουλο, αλλά μ' αρέσει και το κεμπάπ. Άρα, τι άρα, βρε κοπέλα μου γλυκιά. Έξαλλος ο Χρήστος. Είναι πρώην σου για κάποιο λόγο. Αν αυτός ο λόγος δεν σε καλύπτει που είναι πρώην σου, ας μην είναι πρώην σου. Ναι, θέλουμε να μείνουν οι συνδρομητές. Αν τους βρίζουμε και τους συμπεριφερόμαστε άσχημα, θα φύγουν. Δεν βρίζουμε κανέναν. Εγώ απλά θέλω να στείλω διευκρινιστικό. Όταν καταφέρεις να στείλεις διευκρινιστικό, αγάπη μου, εγώ θα το καταλάβω. Να τοποθετηθώ, σε παρακαλώ. Ωραία, γιατί τέτοια λογοκρισία σε αυτό το κανάλι, δεν το καταλαβαίνω. Έλα, λέγε, λέγε! Εάν σκέφτεσαι τον πρώην σου την ώρα που πας να κάνεις κάτι με τον άντρα σου, στα... Ωραία, ναι, ναι. Μπορείς να σταματήσεις. Ωραία, 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 συνέχισε. Αν το κάνεις αυτό, υπάρχει θέμα. Μεγάλο. Σκέφτεσαι τον πρώην σου. Οπότε λοιπόν έχεις αποθυμένο τον πρώην σου. Χώρισε τον άντρα σου. Υπό αυτή τη συνθήκη φεύγεις. Συμφωνώ. Με κόβεις. Συμφωνώ. Χώρισε τον άντρα σου, να πάτε και οι δύο στην ευχή της Παναγίας και πηγαίνεις στον πρώην σου. Εκτός αν σε χώρισε ο πρώην σου. Που δεν μας το λες. Αυτό το ξέρουμε. Και της έχει μείνει έτσι τέτοια φάση αποθυμένη. Εάν τώρα είναι οποιοδήποτε άλλο πράγμα. Εγώ τώρα σου λέω μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό που καταλαβαίνεις. Αν ολοκληρώσω την απάντησή μου. Ωραία, πάμε. Εάν λοιπόν εφοπημένεις αυτό το πράγμα η Ευρωδίτη, τι είναι αυτό, τότε βάλε καλά στο μυαλό σου ότι είναι πρώην σου για κάποιο λόγο. Σε απάτησε, σου συμπεριφερόταν άσχημα. Το ένα, το άλλο, είναι πρώην σου. Ρε μωρό μου, δεν καταλαβαίνεις. Δεν συνεχίζεις. Μα δεν συνεχίζω βέβαια. Σου λέω στο Instagram είχαν πάρα πολλά τέτοια stories. Okay. Το ότι κοιμούνται, πέφτουν να κοιμηθούν. Ναι, και σκέφτεστε τους πρώην. Για να τους πάρει ο ύπνος. Ρε είσαι σοβαρή. Μέτρα προβατάκια κορίτσι, μάμα θέλεις να σε πάρει ο ύπνος. Αλήθεια, ρε... αυτό κάνανε. Για να τους πάρει ο ύπνος και τώρα τους σαν ιστορίες με τον πρώην. Αλήθεια σου λέει, μου τα γράφανε. Μου τα έλεγαν. Και όχι ένας. Ναι, εγώ τι πρέπει να κάνω, το αποδεχτώ δηλαδή αυτό? Όχι, να τους βοηθήσει.
μετρήσεις. Μέτρα προβατάκια. Πάρε έναν ωραίο πίνακα, βάλ τον απέναντι εκεί πέρα στην πόρτα να μετρά και μέτρα προβατάκια. Άκου, θα σου πω ότι, πώς το λένε, επειδή ρωτάς αν είναι φυσιολογικό μετά. Όχι, δεν είναι. Πάντως πάρα πολύ το κάνουν αυτό να ξέρεις, γιατί εμένα που μου ήρθαν τα μηνύματα, ξέρω να σου πω. Πάνω από 10-12 ιστορίες ίδιες στο ότι Αφροδίτη, τι να κάνω, πέφτω να κοιμηθώ δίπλα ο άντρας και αυτά. Ή η γυναίκα αντίστοιχα και σκεφτόμαστε, ονειρευόμαστε, αλλά δεν τον θέλουμε. Απλά να περνάει η ώρα. Έχετε πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα σε αυτόν τον κόσμο. Αγάπη, μωρό μου, κολόνια να βάλεις πριν φύγουμε, μετά θα βγούμε. Είναι πρώην για κάποιους λόγους. Τέλος. Bye. Αλλιώς δεν έχετε ξεκαθαρίσει τι θέλετε μέσα σας. Είναι πολύ απλό αυτό το πράγμα. Ρε αγάπη μου, δεν ξέρω τι θέλουνε. Προχωράμε. Άκου, Αφροδιτάκη, όλα ξεκίνησαν πριν 4 χρόνια, όταν γνώρισα τον αδερφό της κουμπάρας μου. Από την αρχή της γνωριμίας υπήρξε μία έλξη, ένα κάτι στην ατμόσφαιρα. Τότε όμως δεν έγινε κάτι, γιατί εγώ ήμουν 17 και αυτός 26. Ναι, έχουμε σχεδόν 10 χρόνια διαφορά. Μετά από λίγο καιρό, αυτός έκανε σχέση, την οποία έχει ακόμα, και εδώ έρχεται, το αλλά. Η τύπισσα, με το που με γνώρισε σε ένα οικογενειακό τραπέζι, με κοίταζε καλά-καλά χωρίς να με ξέρει καν. Χωρίς να ξέρει ότι με το αγόρι της υπήρχε κάτι. Δεν υπήρχε κάτι. Από ό,τι κατάλαβα εγώ, όχι, αλλά... Απλά έπαιζε κάτι στην ατμόσφαιρα, άρα δεν υπήρχε κάτι. Μάλλον έβλεπε πράγματα από εκείνον προς εμένα και συμπεριφορές... Α, έχεις δίκιο. Παρένθεση που στην ουσία δεν υπήρχε κιόλας ακριβώς. Μέχρι που έφτασε να του κάνει σκηνή ζηλοτυπίας, γιατί δεν ήθελε να βαπτιστεί το παιδί μαζί μου. Παρένθεση. Έχω βαπτίσει την ανιψιά του. Ναι, okay. Εγώ ξενέρωσα σταδιακά μαζί του, δεν ήθελα να προχωρήσει παρακάτω, ούτε να είμαι το τρίτο πρόσωπο, και καλά έκανες, γιατί σεβόμαστε πάνω απ' όλα τον εαυτό μας και δεν θα βγούμε ποτέ, θα γίνουμε ποτέ τρίτες ή τρίτη αντίστοιχα, και για άντρα και γυναίκα μιλάω. Παρόλο που στην αρχή, μην πω ψέματα, δεν με ένοιαζε, εφόσον ήταν αποθυμένο μου. Μωρή αφροσκιουμπίνα. Πού τώρα, μωρή παιδί μου, σιάσα. Λέω να διαφορώ. Πού τώρα, πού το βλέπεις. Ναι, έκοψα σταδιακά. Έκοψα σταδιακά την πολλή επικοινωνία με μηνύματα. Άρα είχαν και επαφή τα πουλάκια μας. Μας τα λες καλά, μου φαίνεται. Μωρή αφροσκιουμπίνα, μισά πράγματα μας λες. Θα βγάζει λίγα-λίγα. Ναι. Λέω να διαφορώ πλήρως. Περίμενα, ψυχή μου. Βέβαια, δεν γινόταν να τον αποφύγω τελείως, γιατί όπως είπα και στην αρχή, είναι αδερφός της κουμπάρας μου. Πλέον αδιαφορώ πλήρως και εκείνος τρώγεται, αλλά δεν έχει. Πάμε γυάλα, πάμε παρακάτω. Να σημειωθεί πως λόγω του ότι ήταν αποθυμένο με όποιον και αν το προσπαθούσα να είμαι μαζί, πάντα με κράταγε πίσω, γιατί πάντα έδινε αφορμές για πατήματα. Και εδώ θα σου πω, έβγε. Και μπράβο, Φροστιουμπίνα, που προχωράς στη ζωή σου και αφήνεις πίσω τέτοιους ανθρώπους. Αυτό, συγχαρητήρια, δεν δεχόμαστε να είμαστε τρίτοι. Καταλαβαίνω το story, ο φίλος μας δεν ήξερε τι ήθελε. Αυτός, αν ήταν ο Φροστιουμπίνος, κάπου έξαλλη θα ήμουν τώρα αυτός. Να τοποθετηθεί και κάποιος Αφροστιουμπίνος, παρακαλώ. Γίνεται τώρα σε κατάσταση όλα τα ακραία ερωτικά δράματα να έχουν να κάνουν με Αφροστιουμπίνες. Ένας έρμος Αφροστιουμπίνος δεν βρέθηκε να πατήσει κάτι. Όλα ξεκίνησαν πριν 8 χρόνια. Είχαμε παλιά, χωρίσαμε, πήγε να γίνει κάτι αλλά δεν έγινε. Με μπλόκαρε και τώρα με έχει ξεμπλοκάρει. Θέλω να του κάνω ad, αλλά ντρέπομαι, αλλά τον θέλω ακόμα. Αλλά δεν ξέρει τι θέλει. Καταλαβαίνεις. Join the club, και εσύ. Τα είχανε, χωρίσανε, λοιπόν, αυτό τα λέει όλα. Τα είχατε, χωρίσατε, χωρίσατε για κάποιο λόγο, στη μάνα του, φιλάκια, ναι. Και στη μάνα σου. Στη μάνα του μόνο. Εντάξει, δεν μας ενδιαφέρει, με τις αφροσιουμπίνες είμαστε. Στη μάνα του, ωραία! Στη μάνα του! Έλα, φιλενάδα μου, να σου πω τον πόνο μου. Που λες, είχα μια σχέση πριν χρόνια εξ αποστάσεως. Όλα καλά, χωρίζουμε. Καλά. Παρένθεση, να σημειωθεί ότι είναι αυτές οι σχέσεις που πριν τον έβλεπες σαν αδερφό. Πολύ ωραία, κλείνει η παρένθεση. Βέβαια, αυτές θεωρώ είναι και από τις καλές. Όταν τον βλέπεις σαν αδερφό ή όταν τον βλέπεις σαν κάτι που δεν θες, τέλος πάντων, καταλαβαίνω. Εγώ στα πατώματα δεν μπορούσα να τον ξεπεράσω με τίποτα. Περνάνε τα χρόνια, τον είχα ξεχάσει. Τσουπ, και εμφανίζεται και να μιλάμε πιο συχνά και καθημερινά. Και να θέλω να σε δω, πότε θα σε δω. Τέσπα, αφού είχα. Τέσπα.
Παιδιά, το ΤΕΣΠΑ, έχω να το ακούσω. Το έλεγα πάρα πολύ στο σχολείο το ΤΕΣΠΑ. Αφού είχαμε καραντίνα, δεν μπορούσα να πάω, γιατί και οι δύο είμαστε από νησί και να που ανοίγουν τα μέτρα και πάω όλα καλά, με φιλοξενεί, έρχεται το καιρό σιγά σιγά να φύγω, αλλά ήταν απόμακρος. Λέω, έχει τα δικά του. Δεν γίνεται, πήρη να βρεθούμε, βρισκόμαστε και μετά απόμακρος. Κάτσε, αδερφέ. Φεύγω από το νησί. Έστειλε να μάθει αν έφτασα. Ενδιαφέρθηκε, μπράβο του. Και μετά, μέρα με τη μέρα χανόταν. Σε ποιο νησί είσαι? Εγώ το Βόδι νόμιζα ότι θα τα ξαναβρίσκαμε, γιατί αυτό έδειχνε με τα λεγόμενά του. Ήταν και ο μεγάλος μου έρωτας, αυτός που ήθελα δίπλα μου. Λαθασμένους έρωτες θέλουμε δίπλα μας. Με αποτέλεσμα έχω φάει σκάλωμα ξανά. Εγώ θα έκανα τα πάντα, θάλασσα και νησί. Τι να κάνω, φιλενάδα. Ταιριάζουμε τόσο πολύ. Από ό,τι φαίνεται δεν ταιριάζετε. Ταιριάζεις. Αυτός δεν ταιριάζει μαζί σου. Κάπου δεν πάει κάτι καλά. Τι δεν κολλάει εδώ, φιλενάδα. Δεν είναι σε δικό του τέρι. Ούτε δικό σου. Κατάλαβες. Δεν είστε απλά τέρι. Εσύ θέλεις, μάλλον αυτός δεν θέλει. Βασικά, μάλλον αυτός τώρα δεν ξέρει τι θέλει. Είχαμε τις φιλενάδες που δεν ξέρουν τι θέλουν. Τώρα αυτό δεν ξέρει τι θέλει. Δηλαδή και οι άντρες δεν πολύ πάνε κι αυτοί. Ακούστε, είναι πιο απλά τα πράγματα. Ή δένει ή δεν δένει. Όταν υπάρχει τριβή, όταν υπάρχει το ένα, μπλα, συνήθως δεν έχουν καλά αποτελέσματα. Όταν υπάρχουν πολλά αυτά που κουράζουν γύρω-γύρω και οι συγκυρίες και δημιουργούνται όλη την ώρα προβλήματα, κάτι δεν θα πάει καλά, κάτι δεν θα κολλήσει. Ενώ αν είναι να πάει καλά η κατάσταση, θα κυλήσει αβίαστα, παιδιά. Σαν νεράκι θα φύγει ο χρόνος. Νεράκι. Σαν νεράκι, μωράκι μου. Μου πως γνώρισα εσένα. Σκατούλ. Και θα, τέλος πάντων, θα περάσει αβίαστα ο χρόνος και δεν θα το σκέφτεστε καν. Ναι. Έτσι θεωρώ. Κατάλαβες, ευρωσιουμπίνα. Πώς γίνεται να φτάνει σε οργασμό κάποια χωρίς να χαϊδεύει την κλιτορίδα της? Όλοι λένε πως εάν θες κάποιον πολύ την ώρα της πράξης σου βγαίνει χωρίς χέρι, και αν όμως δεν σου βγαίνει ενώ τον θες πολύ τον άλλον, τότε τι γίνεται, είσαι ανοργασμικιά, φταίς. Σε παρένθεση, συγγνώμη για αυτό που ρωτάω, δεν θέλω σε καμία περίπτωση να προσβάλλω οποιονδήποτε, απλά μέσω της ανωνυμίας είναι πιο εύκολο. Τώρα είναι θα σε ρωτήσεις κάποια πορεία πάνω στο ερωτικό τομέα που σας είχα βάλει και που θα ήθελες να μάθεις και δεν τολμάς να ρωτήσεις γιατί ντρέπεσαι. Γιατί, παιδιά, καλός ή κακός, το θεώρησα πολύ έξυπνη ερώτηση, γιατί όλοι έχουμε περάσει από την εφηβική ηλικία που πολλά κοριτσάκια, αγοράκια αντίστοιχα, έχουν κάποιες απορίες που ντρέπονται να συζητήσουν με τους γονείς τους και αυτά, και από το να μην ξέρουν, καλύτερα να ρωτήσουν, π.χ. εμένα ή τον οποιοδήποτε, αν ξέρω βέβαια να απαντήσω, για να τους βοηθήσουμε όσο μπορούμε. Αρχικά, δεν είσαι ανοργασμικιά. Δεν είναι κακό να μην φτάνεις σε οργασμό, αυτό μπορείς να το βρεις με τον καιρό. Δηλαδή, αν είσαι μικρή, μπορεί στα 20, στα 25 σου να μην το έχεις βρει π.χ. ακόμα, μπορεί να κάνεις να έχεις τον πρώτο σου οργασμό μετά τα 30 σου π.χ. Αυτό θα το βρεις λίγο και μόνη σου. Συζήτηση μπορείς να το συζητήσεις και με τον γυναικολόγο σου, αλλά είναι και στον άντρα μετά να βρει τα κουμπιά. Απλά, κορίτσια, και αντίστοιχα αγόρια, να λέτε αυτό που θέλετε. Αν δεν λέτε στον καημένο ή στην καημένη το τι θέλετε, το αν πάει καλά, αν βαδίζει σωστά. Για λιανοκλάδο λευθεία, ρε παιδί. Ναι, τέλος πάντων, αν γίνεται σωστά η δουλίτσα και είναι αυτό που μας αρέσει και όχι, α ναι, ναι, τέλειο, είναι τέλειο να τελειώνει, να ξεμπερδεύουμε, να πάμε να φάμε πίτσα, όχι. Τίμιο και αυτό. Δίκιο δεν έχω, δεν πρέπει να λένε. Πρέπει να μιλάνε. Γιατί νομίζω στους άντρες είναι το ίδιο σε όλα, ενώ η γυναίκα, κάθε οργανισμός της γυναίκας αλλάζει. Είναι ίδιο σε όλα, δεν κατάλαβα. Έτσι δεν λένε, το έχω κάπου ακούσει ότι, ρε παιδί μου, πρέπει να το άκουγα, έλα, πώς λέγεται ρε, στο YouTube τα βιντεάκια του τέτοιου. Του Μάκιους, πώς λέγονται. Ναι, Μάκιους. Του Μάκιους. Που λέει ρε φίλε της στον άντρα, ένα πράγμα είναι, το μαθαίνεις τέλος, μια φορά. Ενώ στη γυναίκα θέλει κάθε μία και τα δικά της. Έχω κι εγώ σωστή εκπαίδευση πάνω στον τομέα από ό,τι βλέπετε. Δεν πειράζει, καταλάβατε τι θέλω να πω. Ο καθένας θέλει τον τρόπο του, παιδί μου. Σίγουρα. Τα δικά του. Απλά στον άντρα θεωρώ είναι λίγο, και αν είστε πιο μικρή ηλικία και δεν έχει και εμπειρία, και ο άντρας παίζει μεγάλο ρόλο η εμπειρία στον άντρα. Γιατί για να ξέρει να σε. Να ξέρει, ρε παιδί μου, τα κουμπιά και πώς να λειτουργήσει αυτό. Δεν θα διαφωνήσω. Δεν έχει να κάνει με την εμπειρία του άντρα, ούτε με την εμπειρία της γυναίκας. Έχει να κάνει με το τι θέλει ο καθένας.
Δηλαδή, ναι. Το ότι έχει κάποιες εμπειρίες ο άλλος, ρε παιδί μου, δεν σημαίνει ότι το καινούριο πρόσωπο που γνωρίζεις, επειδή ξέρεις. Ξέρεις να συμπεριφέρεσαι, ξέρεις τέτοιο, αλλά αν δεν μιλάει και ο άλλος, δηλαδή να πει ναι, οκ, okay, μου αρέσει αυτό, δεν μου αρέσει αυτό, δεν το είναι το άλλο. Καλά, σίγουρα. Δεν πρόκειται να το βρούνε ποτέ μεταξύ τους. Ναι, και... Ο ένας θα βαράει το καρφί και ο άλλος το πέταλο. Δεν γίνεται. Καλά, ισχύει και αυτό. Και δεν είναι απαραίτητο ότι επειδή τον θέλεις και τον αγαπάς, ότι θα έρθει σε οργασμό. Ούτε καν. Μπορεί να τον θες να τον αγαπάς, να σε τρελεί, να κόβεις φλέβα, αλλά να μην μπορείτε να συντονιστείτε, να μην υπάρχει χημεία στα κορμιά σας. Καλώς ή κακώς, αυτά υπάρχουν. Άλλο τον αγαπάς, άλλο σε φτιάχνει και τη βρίσκεις μαζί του. Είναι λίγο διαφορετικό κομμάτι αυτό. Να το ξεκαθαρίσετε δηλαδή λίγο. Ναι, το και μη σκέφτεσαι ότι έχεις κάποιο πρόβλημα ή αυτό. Όχι, θα το βρεις. Αλλά σίγουρα αυτό θέλει και δουλειά με τον εαυτό σου. Homework, homework. Ναι, θέλει δουλειά. Πάρε από το part 1. Α, ναι, μπράβο, πήγαινε part 1, άκου την πρώτη ιστορία. Εδώ, βάλε το link εδώ από το part 1 στην πρώτη ιστορία. Θα το βάλω. Ναι, θέλει δουλειά. Και είναι ωραίο. Πρέπει να. Να τα βρεις με τον εαυτό σου. Πρέπει να τα βρεις με τον εαυτό σου, να νιώθεις άνετα. Γιατί μπορεί, ρε παιδί μου, πάνω στην πράξη να νιώθεις κάπως να ντρέπεσαι ή να μην νιώθεις και πολύ άνετα ή να μην είναι αυτό που θες ή να επειδή είσαι πιο ντροπαλή, ας πούμε, π.χ. Και το παίζεις λίγο διαφορετικά από αυτό που θα είσαι πραγματικά. Δηλαδή, αν είσαι λίγο πιο αγρίμη, πιο κάτι άγριο, κάτι πιο extreme και το έχεις παίξει. Καλό κοριτσάκι, ενώ. Δεν είσαι. Είναι καλό κοριτσάκι, απλά έχει και περίεργα γούστα, ρε παιδί μου. Υπάρχουν και πολλοί που φοβούνται όμως να τα βγάλουν αυτά, γιατί νομίζουν ότι θα παρεξηγηθούν ή το ένα ή το άλλο. Καλά, τώρα δεν ξέρω τι γούστα έχει, αν έχει βγάλει κανένα μαζί. Δεν γνωρίζω. Α, καλά γούστα είναι αυτά, ρε παιδί μου. Μπορεί να είναι από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, δεν μιλάς τώρα για την κατηγορία. Ναι, εντάξει. Αλλά ό,τι και αν είναι, ό,τι κατηγορία και να είναι, να το πει στον άλλον, γιατί διαφορετικά δεν θα φτάσει ποτέ σε οργασμό. Δεν θα το ευχαριστηθείς ποτέ εσύ. Και είναι κακό γιατί, παιδιά, είναι πολύ όμορφο να ολοκληρώνεται και, και από τις δύο πλευρές η ερωτική πράξη με αυτόν που αγαπάς, που θέλεις, που γουστάρεις απλά, που έχεις καψούρα και όλα αυτά. Είναι κάτι πολύ όμορφο και δεν πρέπει κανένας να το χάνει από τη ζωή του αυτό το κομμάτι. Άρα, homework και κανένα Google, έτσι. Και μιλά και με τον γυναικολόγο σου και θα τα βρεις όλα. Μπορεί να μην έρθει γρήγορα, αλλά σταδιακά με τη δουλειά, αν είσαι εργάτης, θα έρθει. Είμαι σεζόν. Δουλεύουμε στο ίδιο πόστο, σχεδόν με ένα παιδί. Υπάρχει τρομερή χημεία, να τη χημεία. Και πλάκες μεταξύ μας, συνέχεια πειραζόμαστε. Βγαίνουμε κάθε βράδυ μετά τη δουλειά, μου έχει εκμυστηρευτεί τα πάντα για αυτόν, παρόλο που ως άνθρωπος είναι κλειστός υπερβολικά. Friend zone. Friend zone απευθείας έχεις πάει, για να στα λέει όλα. Μαζί μου είπε ότι απλά του την έβγαλα αυτήν την άνεση, οπότε μου έλεγε ότι τον απασχολούσε παλιό και, ότι τον απασχολούσε παλιό και καινούριο. Εγώ από την άλλη βέβαια ήμουν πιο επιφυλακτική. Όπως πάντα δεν συζητούσα τα δικά μου, παρόλο που τις περισσότερες φορές το ήθελα. Έχει περάσει ο καιρός και απλά του λέω σε μία βόλτα μας πως μ' αρέσει, πως μ' αρέσει αυτός. Σκληρή! Εκεί μου αρέσεις! Μπράβο σου! Θέλει τόλμη! Μπράβο στην αυροστιουμπίνα μου! Αυτά πρέπει να τα επικροτούμε. Βεβαίως! Σε επικροτούμε λοιπόν, συγχαρητήρια, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Αυτός, πάμε να δούμε το αποτέλεσμα. Γιατί και αν είσαι κανένας αφροστιουμπίνος που έχεις μπει τώρα στο παιχνίδι αυτό, θα φας πολύ χιλόπιτα, ρε φίλε, δεν πειράζει, πιες κοκακόλα, συνέχισε όμως χωρίς πρόβλημα, θα τα καταφέρεις κάποια στιγμή. Πάμε. Έχει περάσει ο καιρός και απλά του λέω σε μια βόλτα μας πως μου αρέσει αυτό. Μου λέει και καλά ότι το έχει καταλάβει, απλά δεν ήταν σίγουρος. Ναι, όμως είπε πως απλά δεν με βλέπει έτσι, με βλέπει φιλικά. Τον ρώτησα επίμονα γιατί, είσαι και εσύ γλυκούλα. Εάν άλλαζε κάτι, εάν θα είχε άλλη γνώμη, αλλά επέμενε πως όχι. Δεν αλλάζει κάτι τώρα. Το γύρισα στο καλαμπούρι κι εγώ, έξυπνη, και έκανα και καλά πως του έκανα πλάκα. Ναι. Πέρασαν οι μέρες και οι δυο μας ήμασταν κανονικά, συνεχίσαμε, βγαίναμε, περνάγαμε καλά. Άρχισα κι εγώ να σκέφτομαι μήπως τελικά ούτε μένα μ' άρεσε ως αγόρι, αλλά ως άνθρωπος. Παρένθεση, ο χαρακτήρας του. Ένα βράδυ γυρνάμε από τη δουλειά και συγκάτοικός μου είναι με τον γκόμενό της στο δωμάτιό μας, οπότε θέλοντας και μη πάμε στο δικό του μέχρι να φύγει το αγόρι της συγκατοίκου μου. Εν τέλει καταλήξαμε μετά από πολλή ώρα να κοιμόμαστε στο κρεβάτι, ευτυχώς ήταν δύο μονά κολλητά, βέβαια άλλα στη μία άκρη, στη μία άκρη αυτό, στην άλλη εγώ, γιατί πήγα να πάθω τώρα σοκ, να λέω τι έγινε παιδιά, συνέβη.
Ναι, στη μία άκρη, στην άλλη εγώ ιδρωμένη, φίλη μου, θα πέρασες πολύ δύσκολα. Το δεν τι φαντάσου, βρε μωρό, καλά, εκτός το ότι ζουν σε άσχημες, εξαθλιωτικές συνθήκες τα παιδιά που πάνε στη σεζόν, τα γνωρίζω αυτά, γιατί και εγώ ήταν να πάω μια περίοδο και είχα και πολλούς φίλους που δούλευαν σεζόν και είναι πάρα πολύ δύσκολο να στέλνουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς σε όλα τα παιδιά για φέτος. Και για πάντα, ναι, και κάτι άλλο ήθελα επίσης να πω, το ότι φαντάσου τώρα τι θα σκεφτώ, τι θα φαντασιωνόταν η φίλη μου εδώ η Αφροστιουμπίνα στο κρεβάτι. Φαντάσου η παντρεμένη τι φαντασιώνεται και τι το κορίτσι το ελεύθερο με το αγόρι που γουστάρει δίπλα της. Ένα βήμα να του τραβήξει το βρακάκι. Βέβαια, μα το κάνεις δεν ξέρεις τι θα είναι γινόταν. Έλα ρε αγάπη μου. Άκου να δεις. Αυτό. Ναι, εντάξει, δεν μπορείς να κάνεις κάτι που δεν θέλει ο άλλος. Βλέπεις πως θα γίνεται. Καλά, εντάξει, γι' αυτό λέμε τώρα. Η μισή ντροπή δική σου, η μισή ντροπή δική του. Αντεβάζει, λέει, εδώ είμαστε. Ή ναι ή όχι. Άμα το όχι, εσύ το πάρεις ως ναι, είναι άλλο θέμα αυτό τώρα. Για το προχωρήσει. Ναι, εντάξει, γιατί βλέπετε τι γίνεται στον κόσμο, παιδιά. Αλλά. Με τους, εντάξει, να λέμε λίγο και με τους βιασμούς και αυτά. Έχει, ο κόσμος έχει ξεφύγει, δεν μπορείς να κυκλοφορείς έξω. Λίγο προσοχή και στους άντρες και στις γυναίκες, γιατί και από τη μία και από την άλλη πλευρά γίνονται. Λίγο προσοχή, να σεβόμαστε το όχι του άλλου και αντίστοιχα το ναι. Αυτό, προσοχή με αυτά τα πράγματα. Και να μιλάμε. Όταν μας συμβαίνει κάτι, πρέπει να το λέμε. Δεν πρέπει να ντρεπόμαστε. Και ειδικά αν μας έχει συμβεί σε εμάς κάτι, πρέπει να το λέμε. Δεν είναι δική σου η ντροπή του αλλού, είναι η ντροπή που σου έκανε κάτι παρά τη θέλησή σου. Συνεχίζω. Να το ελαφρύνω τώρα λίγο. Στη μία άκρη αυτός, στην άλλη εγώ ιδρωμένη και συφοριασμένη με τα ρούχα της δουλειάς, μην μπορώντας να κάνω αλλιώς. Καλά το έχει κάνει, θεϊκό. Φεύγω το πρωί ξυπόλυτη, γιατί τα παπούτσια ήταν στο μπαλκόνι και δεν ήθελα να βροντίξω. Αυτός κοιμόταν, τον σκεπάζω. Πάω στο δωμάτιό μου, αντικρίζω τη γυμνή συγκάτοικο να κοιμάται, θεϊκό θέαμα. Εάν θες κάνε και ρωτήσεις για εμπειρίες από σεζόν, έχω πολλά να σου πω, θα κάνω φιλανάδα, γιατί ισχύει ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάω για δουλειά, φεύγει η κοπέλα, πήγε ξυπόλυτη και ξυπόλυτη περπάτησε να μην βροντίξει και το σκέπασε το κανακάρι της. Έλα, έλα, χαμός. Έρχεται. Πάει λοιπόν στη δουλειά, έρχεται αυτός, λέω συγγνώμη για χθες και κάνω πλάκα λέγοντας, ελπίζω να μη σε έκλασα τουλάχιστον. Και γυρίζει και λέει στα σοβαρά, μου έριξες ένα κλανίδι, η αλήθεια είναι. Όπα του, ελπίζω να μην μύριζε και να μην ήταν δυνατή, λέει αυτή. Τώρα καταλαβαίνεις τι προσπαθεί να κάνει. Πλάκα σοβαρού αστείου, είμαστε μπρο γιο γιο φιλαράκια και καλά πολύ open mind και τελικά δεν σε γουστάρουν και εγώ με για σένα. Και μιλάμε για κλανίδια, φανταστικό. Δυνατή ήταν, λέει, και τι έκανες, λέω, ξανακοιμήθηκα, λέει. Πόσο πιο ρεζίλη πια ήθελα να με καταπιεί η γη. Καλά. Χαίστηκες κιόλας. Καλά, αγχώνεσαι. Βέβαια, εύχομαι να μην χαίστηκες στον κλανίδι. Λοιπόν, φιλελάδα, γλυκιά μου Αφροστιουμπίνα, καλά το χειρίστηκες και το ελάφρυνες και εξυπνήσαι και σπιρτόζα είσαι και μπράβο σου και τι να κάνουμε, πάμε στον επόμενο, δεν πειράζει, καλά το χειρίστηκες. Εντάξει, μπήκε friend zone όλο το πράγμα. Ναι, από την αρχή ρε παιδί μου, εγώ στο είπα, το διάβασα, δεν έχω διαβάσει αυτές τις ιστορίες γιατί τις παίρνω απλά με τη σειρά. Μπήκες από την αρχή friend zone όταν ο άλλος άρχισε να σου επικοινωνεί διάφορα. Σταματάμε να διαβάζουμε όμως τώρα τις υπόλοιπες ιστοριούλες. Έχω ήδη πάρα πολλές ακόμα. Διαβάζουμε λίγες γιατί δεν θέλω να βγαίνουν τεράστια τα plot twist. Θέλω να τα απολαμβάνετε, να μην κουράζουν και να συμμετέχετε κι εσείς σε όλο αυτό το κονσεπτάκι. Από κάτω περιμένουμε τις δικές σας ιστορίες και για άλλα θέματα. Θα προσθέσω και το θέμα που είπε η φίλη για τη σεζόν και αυτά κι άλλα. Θα τα βρείτε κάτω. Άρα πηγαίνετε, γράψτε μου ανώνυμα τη δική σας ιστορία και ανυπομονώ να την διαβάσουμε. Ελπίζω να σας άρεσε και το σημερινό δεύτερο επεισόδιο για τα ερωτικά δράματα. Συντονιστείτε, πατήστε εγγραφή, like, notification, bell για να μην χάνετε τα random videos σε random days. Και εννοείται μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε σε όλα τα social, Instagram, TikTok, Twitch, όπου αλλού γουστάρετε θα με βρείτε Αφροδίτη Πετρινόλη, είμαι σε όλα τα social, βρείτε με.
παντού, γιατί με full ενεργή δεν θέλετε να χάνετε αυτούς τους διαγωνισμούς, αυτούς τους εκπτωτικούς κωδικούς, αυτές τις συνεργασίες, διάφορα outfits, το τι γίνεται πίσω από τις κάμερες, το τι συμβαίνει σε καθημερινή βάση με τον Χρήστο, το πώς μου σπάει τα νεύρα καθημερινά που κάνω τα stories. Βεβαίως, όλα αυτά θα τα βλέπετε και θα σας κρατάω ενήμερους, αλλά θα παίρνετε μέρος και σε διάφορα άλλα βίντεο που ανεβάζω, π.χ. Q&A και τέτοια, που ανεβάζω να μου γράφετε σε poll τη δική σας ερώτηση ή το οτιδήποτε που θα σας ρωτήσω. Άρα, να έχουμε περισσότερη επικοινωνία, ρε παιδί μου, με βάση το τώρα όμως. Γιατί τώρα αυτά που βλέπετε όλα είναι μονταρισμένα. Με λίγα λόγια, εμείς εδώ τελειώσαμε. Ραντεβού σε ένα επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, να είσαι καλά και να προσέχεις τον εαυτό σου. Bye!